Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ξημερώματα, δέχτηκε δολοφονική επίθεση ένας επιχειρηματίας την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Οι πληροφορίες λοιπόν μέχρι στιγμής λένε ότι την ώρα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του και το αυτοκίνητό του ήταν εν κινήσει, τον πλησίασε ένα δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες. Και όπως φαίνεται, ξαναλέω με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μέσα από το αυτοκίνητο οι δράστες πυροβόλησαν τον επιχειρηματία και αμέσως μετά ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν. Ειδοποιήθηκε αμέσως η άμεση δράση, έφτασε στο σημείο. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που μετέφεραν τον 65χρονο στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Και από το σημείο της επίθεσης περισυνέλεξαν και πάνω από 5 κάλικες από πυροβόλο όπλο. Μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα προσωπικών διαφορών. Και ψάχνουν να βρουν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς επίσης και κάμερες ασφαλείας για να έχουν και μια πιο σαφή εικόνα για το πώς έγινε το περιστατικό, με τι αυτοκίνητο ήταν οι δράστες, αν μπορέσουν να συλλέξουν και περισσότερα στοιχεία. Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ενέδρα, φαίνεται το τουρκουέστης. Καλημέρα. Καλημέρα, Μίνα μου.